μπω στον πειρασμό να πω δύο φράσεις όσον αφορά την περηφάνεια του κυρίου Χατζηδάκη, που περηφανεύεται, κύριε Υπουργέ, για τα αποτελέσματα της κατάργησης, της διάλυσης του Εθνικού Αερομεταφορέα. Θα ήθελα να σας πω να θυμηθείτε ότι τώρα στη θέση του δεν υπάρχει αυτό που λέτε ο ελεύθερος ανταγωνισμός ή πολλές εταιρείες, υπάρχει ένα άλλο ιδιωτικό μονοπόλιο. Πρώτον, δεύτερον, θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι οι τιμές των ναύλων έχουν υπερτριπλασιαστεί σε βάρος βεβαίως των ταξιδιωτών, του ελληνικού λαού, και αυτά όλα εσείς τα θεωρείτε θετικά. Επίσης, να σας βάλω και ένα ερώτημα. Πώς νομίζετε ότι θα αναπτυχθεί η οικονομία της χώρας χωρίς εθνικό αερομεταφορέα και ιδιαίτερα η οικονομία στον τομέα του τουρισμού? Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν χωρίς εθνικό αερομεταφορέα? Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, μιας και μας το λέτε όποτε σας συμφέρει, το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν συμμετοχή εθνική συμμετοχή στους αερομεταφορείς. Εσείς λοιπόν επιλέξατε μία πολιτική η οποία διαφαίνεται, αν θέλετε, και στο εν λόγω πολυνομοσχέδιο, μία πολιτική απικίας. Πραγματικά ένα πολυνομοσχέδιο με διατάξεις κακογραμμένες για όλους τους τομείς της οικονομίας, οι οποίες μετατρέπουν αυτή τη χώρα σε μία απικία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν μη τι άλλο, μια και κανείς δεν αναφέρθηκε στα θέματα και στις διατάξεις του τουρισμού, θα ήθελα να πω το εξής. Το ΝΕΟΤ τον διαλύεται. Τις περιφερειακές υπηρεσίες του τουρισμού τις διαλύεται. Και τα γραφεία υποστήριξης τουρισμού. Τους μηχανικούς που είναι στην κεντρική υπηρεσία του ΕΟΤ τους μεταφέρετε όλους στο Υπουργείο. Γιατί άραγε, τι εξυπηρετεί? Το ΝΕΟΤ λοιπόν, μια υπηρεσία με όσες αδυναμίες και αν έχει, αντίς να το διορθώσετε, καταστρέφεται ό,τι έχουν φτιαχτεί λοιπόν τα τελευταία 40-50 χρόνια, και γι' αυτό το λόγο υπερηφανεύεστε. Καταστρέφεται τη χώρα, σας το έχουμε πει και σας το επαναλαμβάνουμε, και δεν έχετε κανένα λόγο να υπερηφανεύεστε. Δεν είναι καταστροφή η κατάργηση της έγκρισης σκοπιμότητας χωροθέτησης των ειδικών μορφών τουρισμού, οι οποίες προβλέπονται μία νομοθεσία από εμπειρία ετών, όπου ελέγχουν τις δυνατότητες και λαμβάνουν υπόψη τους τεχνικές προδιαγραφές, λαμβάνουν υπόψη τους γενικά πολεοδομικά σχέδια, ΣΧΟΑΠ, αλλά δεν θέλετε αυτό. Αυτό που θέλετε είναι αυτό που λέγαμε παλαιότερα, το fast track, αλλά τώρα έχει παραγίνει το κακό. Εδώ είναι η πλήρης διάλυση για συνεδριακά κέντρα, για αυτοκινητοδρόμια, για κέντρα θαλασσοθεραπείας, για θεματικά πάρκα, για χιονοδομικά κέντρα. Καταργείται την έγκριση καταλληλότητας οικοπαίδου και την ανάλυση, τη μελέτη σκοπιμότητας. Γιατί άραγε? Μήπως θέλετε να εξυπηρετήσετε, και αυτό έχετε κάνει μέχρι τώρα, το ίδιο κάνατε κύριε Χατζηδάκη και με την Εθνικό Αερομεταφορέα, διαλύσατε τον Εθνικό Αερομεταφορέα και εξυπηρετήσατε ιδιωτικά συμφέροντα, το ίδιο θέλετε να κάνετε τώρα, να διαλύσετε ένα βασικό μοχλό ανάπτυξης που υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια, ο μικρός, ο πολύ μικρός και ο μεσαίος επιχειρηματίας στον τομέα του τουρισμού, και να φέρετε ντε και καλά τα πεντάστερα και μόνο, ντε και καλά τις μεγάλες επιχειρήσεις. Καταργείτε ακόμα, και αν αυτό εσείς το θεωρείτε πρόοδο και να περηφανεύεστε, είναι εντυπωσιακό, καταργείτε ακόμα και τις τιμές των δωματίων. Με ποιο σκεπτικό? Στερείτε, αν θέλετε, τον καθορισμό των τιμών των δωματίων, των ξενοδοχείων και των ενοικιαζομένων διαμερισμάτων. Στερώντας κατά αυτόν τον τρόπο και ένα ελάχιστο, αν θέλετε, εισόδημα που είχαν αυτοί, ένα ελάχιστο προϋπολογισμό,
που είχαν αυτοί οι οργανισμοί, αυτή η Ομοσπονδία, στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο και η Συνομοσπονδία των Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων, και τους διαλύεται. Το ίδιο βέβαια που είχατε κάνει παλιότερα και με το Τεχνικό Επιμελητήριο και που κάνετε και με τα Εμπορικά Επιμελητήρια. Εγώ, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Δεν υπάρχει χρόνος. Μία φράση μόνο να πω, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω. Αυτό το οποίο θέλω να πω και να το τονίσω είναι ότι η διακυβέρνησή σας αυτό που κάνει είναι ότι στον ένα πόλο συσσωρεύει πλούτο. Ταυτόχρονα όμως συσσωρεύεται αθλειότητα, βάσανος εργασίας, σκλαβιάς, αποκτήνωσης και ηθικής κατάπτωσης στο αντίπολο, στον άλλο πόλο, δηλαδή στην πλευρά των εργαζομένων τάξεων που παράγουν συνολικά τον πλούτο της κοινωνίας. Και με αυτό το πολυνομοσχέδιο, κύριοι και κυρίες της κυβέρνησης και της πλειοψηφίας, καταστρέφεται εντελώς και την μικρή και μεσαία τάξη έξω από τους εργαζόμενους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωραία. Και γι' αυτό και οι οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας Φαρμακοποιών σας παρετούνται, γι' αυτό παρετήθηκε και ο υπουργός σας, γι' αυτό ήρθε και η σειρά να παρετηθείτε και να φύγετε. Αφήστε να τα βρούμε εμείς με τις οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Μην σας πιάνει ο πόνος για τις οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αφήστε, εμείς θα μιλήσουμε με τις οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας.